Την Πεύκη, τραγικό πρόσωπο ο πατέρας και σύζυγος, ο οποίος έχασε σε μία στιγμή την οικογένειά του όταν η νηπιαγωγός πέταξε το κοριτσάκι της από την ταράτσα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η τελευταία πράξη του δράματος της Πεύκης παίχτηκε σήμερα στο νεκροταφείο Αμαρουσίου. Μάνα και κόρη κυδεύτηκαν μαζί. Με σφιγμένα χείλη, μάτια βουρκωμένα και πόνο ψυχής, αποχαιρέτησαν για πάντα συγγενείς και φίλοι την 32χρονη μάνα και την 5χρονη κόρη της. Η επόμενη μέρα για σας. Δραματική, κλαίω όλη μέρα. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, τι υπάρχει κουράγιο μέσα σας? Δεν υπάρχει τίποτα, μιλένει μας. Γυρίζουνε πίσω, μακάρι να γυρίζανε. Ο πατέρας της οικογένειας ζει μέσα στην απόλυτη δυστυχία. Έχασε γυναίκα και κόρη ξαφνικά το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν η νηπιαγωγός πέταξε το παιδί της από την ταράτσα της τριόροφης πολυκατοικίας και στη συνέχεια πήδηξε και εκείνη στο κενό. Γείτονες μέχρι σήμερα περνούν από το σημείο και αφήνουν λίγα λουλούδια στη μνήμη τους. Πώς συμπεριφέρθηκε στο παιδί της την τελευταία ημέρα στην κόρη σας? Με αγάπη και με χαμόγελο. Μαζί ήμασταν. Το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτό εικάζουν κάποιοι, ίσως έκανε τη μητέρα να προβεί στο απονενοημένο διάβημα. Δεν στεναχωριόταν. Να βλέπει το παιδάκι, όλα τα παιδάκια να περπατάνε, να μιλάνε, να πηγαίνει στο σχολείο που είχε παιδάκια και αυτή, και να βλέπει το δικό της να είναι και σε μια. Να το βαζόταν στον κανέβε το πουλάκι μου και καθόταν.